Είναι κρίμα και άδικο. Πολύ άσχημο. Σε κλίμα Οδύνης και με τα αμέτρητα γιατί να παραμένουν αναπάντητα ένα 24ωρο μετά τη βάφτιση του 30 ημερών παιδιού του, χαροκαμένοι συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν το απόγευμα στη γενέτειρά του στο ζωσμένο από αστυνομικές δυνάμεις Αργουλιόμηλο ποτάμου, τον 22χρονο που έπεσε νεκρός από τα πυρά συγχωριανού του την ώρα που έμπαινε στο σπίτι της αδελφής του το απόγευμα της Κυριακής. Χθες, λίγα λεπτά πριν τις 8 το βράδυ, ο 44χρονος καθομολογεί ανδράστης της εμψυχρό δολοφονίας του άτυχου νέου, με χειροπέδες στα χέρια και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, υπό τα βλέμματα των δύο αγοριών του, της συζύγου, της μητέρας και του αδελφού του, μεταφέρθηκε συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών στο δικαστικό Μέγαρο για να βρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Στη διάρκεια της σύντομης απολογίας του στον εισαγγελέα Ρεθύμνου, ο 44χρονος παραδέχτηκε την πράξη του, ισχυριζόμενος ότι θόλωσε το μυαλό του μετά από τα δύο φραστικά επεισόδια που προηγήθηκαν με το θύμα. Στον κατηγορούμενο, που ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στην ανακρίτρια στις 12 το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Είναι συμπλονισμένος, αναφίβολα. Η πρώτη του κουβέντα που λέει είναι αυτή, όταν στην προνομική του απολογία δεν υπάρχει. Είναι ένας άνθρωπος και αυτός ένας οικογενειάρχης. Η όλη του ζωή ήταν μέχρι τώρα σύνομη, αγαπάει την ανθρώπινη ζωή. Δεν έχει εκφραστεί ποτέ επιθετικά εναντίον της ανθρώπινης ζωής γενικά στη μέχρι τώρα διαδρομή του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε δώσει τέτοια δικαιώματα και δυστυχώς τον έφερε η μοίρα στο σημείο στο να πράξει αυτό που έπραξε κάτω από τις συνθήκες που ο ίδιος περιγράφει. Είπατε ότι είναι η πρώτη του λέξη στην απολογία, η πρώτη του φράση. Ότι είναι συγκλονισμένος, ας πούμε, και με αυτό το οποίο έχει συμβεί. Συγκλονισμένος. Είναι ένα κακό έθιμο και που αυτό έχει δείξει και έχει αποδείξει ότι το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει όπλο. Και με τον πρώτο εκνευρισμό μιλάνε τα όπλα. Ο 44χρονος που αναζητεί το από το απόγευμα της Κυριακής και πριν συμπληρωθούν 24 ώρες από την πράξη του, συνοδεία ενός εκ των δύο συνηγόρων του μετέβει με το αγροτικό του αυτοκίνητο χθες στις 11:05 το πρωί στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Ρεθύμνου, θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών. «Θόλωσα και τον σκότωσα», φέρεται να είπε, παραδίδοντας τους αστυνομικούς το πιστόλι με το οποίο εκτέλεσε το θύμα, ενώ σε έρευνα στο κατασχεμένο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν δύο από τους πέντε κάλικες, ενώ οι υπόλοιποι τρεις βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος. «Πολύ καλός ήταν, πολύ καλός, δυνατός, δεν φοβόταν τίποτα. Και είναι και κακό άκουσμα για όλο τον κόσμο από εμάς, από τους ξένους, οι οποίοι θέλουν να έρθουν εδώ πέρα για να είτε σπουδές να κάνουν είτε να δουλέψουν. Ο καθομολογεί ανδράστης του φωνικού στη σχεδόν 9 ώρη προανακριτική του κατάθεση φέρεται να μίλησε πολλές φορές για τις ύβρις που φέρεται να ξεστόμησε ο 22χρονος την περασμένη Κυριακή, λίγο μόλις τελέστηκε το τρίμηνο μνημόσυνο του πατέρα του, τόσο για τον νεκρό όσο και για τους εν ζωή συγγενείς του. «Μου έβρισε τον πατέρα μου που είναι πεθαμένος», φέρεται να είπε, ενώ περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τις πολύμινες προστριβές που μάλιστα είχαν απασχολήσει και τη δικαιοσύνη και τις οποίες φέρεται να είχε ο ίδιος και η οικογένειά του με το θύμα και άλλα μέλη της δικής του οικογένειας. «Από την πλευρά επιθετική και ακραία εξυβριστική στην οικογένεια του κατηγορούμενου, από την πλευρά την άλλη του θανόντος, και αυτή η συμπεριφορά είχε ως αποτέλεσμα και μάλιστα η συμπεριφορά ήταν πολύ σκληρή και για τη μητέρα ακόμα του κατηγορούμενου και για τον θανόντα πατέρα του. Έφτασαμε στο κορυφαίο σημείο της ανθρωποκτονίας, όπου ισχυρίζεται ότι εκείνη τη στιγμή ήταν τόσο βαριές οι κουβέντες που εισέπραξε για τη μητέρα του που ήταν και παρούσα και τον θανόντα πατέρα του, που τύφλωσε, ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, τα μάτια του, τυφλώθηκαν τα μάτια του και πυροβόλησε χωρίς να ξέρει πόσες φορές και τι ακριβώς, ποιο σημείο ακριβώς του σώματος τον πυροβολούσε. Είχανε προβλήματα μαζί του, τον ζηλεύανε. Σε είχανε απειλήσει και σένα. Ναι, αδερφό σου φωνιά. Είναι λυπηρό, εν έτη 2022, να αντιμετωπίζουμε τέτοιες ειδήσεις.